Όμω, αυτό πρακτικά δεν σημαίνει, κύριε Βανταράκη, ότι τα μεταλλαγμένα στελέχη υπήρχαν και νωρίτερα του Νοεμβρίου, του Οκτώβριου. Να σα πω άλλο παράδειγμα: από τι 15 Μαρτίου στα Χανιά έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Σήμερα πληροφορούμαστε ότι από την αλληλούχηση ενό δείγματο. Βρέθηκαν από Συρό άλλα 16 με το της τη Αφρικής mm. Ποιο μου λέει εμένα ότι αυτή η αλματώδη αύξηση ξαφνικά στα χανιά δεν οφείλεται σε αυτό. Δεν δε σα το λέει. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν το συζητάμε ότι έχετε δίκιο. Κατά τη γνώμη μου, ο έλεγχο των μεταλλάξεων είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει άμεσα επιθετικά και για ένα άλλο λόγο. Ε, περιμένουμε τουρισμό. Θέλουμε να ανοίξουμε στον τουρισμό. Είναι δυνατόν να μην επιταχύνουμε τη διαδικασία του, του ελέγχου μεταλλάξεων όταν οι περισσότεροι που θα έρθουν ενδεχομένω να φέρουν κάποια στελέχη. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι θα είμαστε, πρέπει να είμαστε πολύ και σε αυτό προσεκτικοί και επιθετικοί. Είναι από τα πράγματα που πρέπει άμεσα να λυθούν, έτσι ώστε την επόμενη περίοδο να έχουμε απόλυτη διερεύνηση όσον αφορά τον μεταλλάξεων.